Μάλιστα, να καλησπερίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, τέως κυβερνητικό εκπρόσωπο, ως βουλευτής, τέλεχος του κινήματος αλλαγής, του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Καλησπέρα κύριε Πεταλωτή. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σε μια μέρα έτσι πολύ σημαντική για το κίνημα αλλαγής, είχαμε την κατάθεση των υπογραφών στις 6 το απόγευμα, καταληκτική ημερομηνία, 6 πλέον οι υποψήφοι. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου ήρθε να ταράξει τα νερά. Καταρχάς, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί πλέον, καθώς έχουν κλείσει και οι υποψηφιότητες. Πρώτα απ' όλα, βρίσκω θετικό ότι υπάρχουν τόσοι υποψήφοι. Γιατί ακριβώς, αν και πολλοί το κατακρίνουν, η δική μου άποψη είναι ότι είναι πλούτος για μια παράταξη η οποία πρέπει να γίνει ξανά μεγάλη. Είναι όλοι οι υποψήφοι αξιόλογοι. Και κυρίως, κατά την άποψή μου, είναι οι υποψήφοι οι οποίοι θα είναι και η επόμενη ομάδα της επόμενης ημέρας, γιατί πραγματικά το κίνημα αλλαγής χρειάζεται ανθρώπους δυναμικούς και σημαντικούς. Η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου, για την οποία μπορώ να σας μιλήσω εγώ, είναι μια υποψηφιότητα που ακριβώς αυτόν τον στόχο έχει, την ενότητα και κυρίως να γίνει ξανά η δημοκρατική παράταξη μεγάλη και κυρίαρχη στον πολιτικό χώρο. Αυτό ήδη νομίζω ότι υπηρετείται, γιατί πλέον εδώ και μια εβδομάδα και μόνο με τη φημολογία το κίνημα αλλαγής δείχνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, ότι υπάρχει δυναμική, και αυτό νομίζω ότι θα το δούμε και από εδώ και πέρα και θα το βλέπουμε συνέχεια. Λένε πάρα πολύ πάντως, κύριε Πεταλωτή, ότι πώς ευαγγελίζεται την ενότητα Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και έκανε ένα δικό του κόμμα πριν από μερικά χρόνια. Κοιτάξτε, κύριε Πιλάτση, πρώτα απ' όλα έχουμε εκλογές, έχουμε ανάδειξη αρχηγού με διαδικασίες που πρώτος ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε το 2004 από τη βάση. Εκλογές για αρχηγό του κινήματος αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, έχει και άλλους σχηματισμούς μέσα και είναι μια διαμορφωμένη πλέον, ένα διαμορφωμένο και παγιωμένο σχήμα, το οποίο δεν μπορεί να αναφέρεται στο παρελθόν και σε αντιμαχίες και αντιπαλότητες, εσωτερικές έρηδες κτλ. Όσον αφορά στο θέμα της διάσπασης, υπάρχει απάντηση βέβαια, ότι μπορώ να σας πω εγώ ότι η διάσπαση δεν κάνανε αυτοί που φύγανε σε κάποια φάση, αλλά αυτοί ίσως αυτοί που μείναν, οι οποίοι ταυτίστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά. Αυτά όμως είναι απαντήσεις που αφορούν στο παρελθόν. Εμείς αυτό που λέμε για από εδώ και πέρα είναι το παρόν και το μέλλον. Και το νέο δεν είναι μόνο χρονικά. Δηλαδή, εάν χρονολογικά και χρονικά, εάν δούμε ο Biden είναι 80 χρονών στην Αμερική και όμως είναι πιο νέο από πολλούς νέους. Σε μια εποχή όπου διεθνώς έχουμε την άνοδο της δημοκρατίας, βλέπουμε Αμερική, βλέπουμε Γερμανία, Ιταλία, δεν μπορούμε εμείς να περιοριζόμαστε σε ένα χώρο και σε ένα κόμμα το οποίο να είναι μικρό, το οποίο να είναι φοβικό, το οποίο μεν να έχει πολύ καλές επιδόσεις μέσα στο κοινοβούλιο από άποψη προτάσεων, πρέπει όμως να πείσει την κοινωνία και γι' αυτό χρειάζονται ανατροπές. Ήδη η υποψηφιότητα από Παπανδρέου δείχνει ότι κάνει την κοινωνία να ενδιαφέρεται και πάλι, και φυσικά δεν έχουμε καμία ψευδέστηση ότι θα πάμε και θα γίνουμε πρώτο κόμμα αύριο. Αυτό δεν μπορεί να κάνει κανείς, γιατί έχουν μαζευτεί και παγιωθεί πολλά πολιτικά στοιχεία που αλλάξαν τις πολιτικές προτιμήσεις της κοινωνίας. Όμως όταν χτίζουμε, πρέπει να χτίζουμε με μια βάση η οποία να είναι ικανή. Και βέβαια τα ικανά στελέχη μαζί με νεότερα στελέχη είναι αυτό που εγγυώνται το νέο, το καινοτόμο, το ευφυές, κάτι που ο Γιώργος Παπανδρέου το έχει κάνει και το έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν όμως, κύριε Πεταλωτή, λένε οι άλλες πλευρές και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση εδώ και λίγες ημέρες και ειδικά κορυφώθηκε από χθες. Όλους αυτούς τους στόχους δεν τους εξυπηρετεί καλύτερα ένας νέος και σε ηλικία και άφθαρτος υποψήφιος, όπως είναι ο κ. Σανδουλάκης, όπως είναι ο κ. Γερουλάνης, όπως είναι ο κ. Χριστίδης, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, για τους υποψήφιους που αναφέρετε, τους τιμώ, είναι φίλοι μου. Δώσαμε μαζί μάχες και έχουμε να δώσουμε πολλές μάχες μαζί. Αυτό όμως, σας απάντησα και προηγουμένως, το νέο δεν μπορούμε να το περιορίζουμε σε νέα ηλικιακά. Οι νέοι άνθρωποι μας ενδιαφέρουν, έχουν πραγματικά το προβάδισμα σε κάθε πολιτική ενέργεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο αρχηγός πρέπει να είναι ηλικιακά νέος οπωσδήποτε. Ο κ. Παπανδρέου έχει αποδείξει ότι είναι νέος στις ιδέες, έχει αποδείξει ότι πάντοτε ερχόταν
πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, όταν μιλάμε για διαφάνεια, για διάβια, για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για πράσινη ανάπτυξη. Και μας ενδιαφέρει εδώ πολύ και η απολυτοποίηση, τέλος πάντων, έτσι είχαμε. Ορίστε. Πράσινη ανάπτυξη που το 2010 εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου είχε έρθει και είχαμε διάφορες καταστάσεις στη Δυτική Μακεδονία με τα φωτοβολταϊκά κλπ. Ήταν από τους πρώτους που την είχε αναφέρει. Τώρα πάμε. Όταν την ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου, λέγανε για πράσινα άλογα και θυμηθήκανε όλοι το 2021 να μιλάνε για κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα έλεγε ο Παπανδρέου δεκαετίες πριν. Άρα το νεανικό και το νέο κρίνεται από το τι νέο εισφέρει στην πολιτική συζήτηση. Σήμερα μάλιστα, όταν έχουμε και ένα διεθνή περίγυρο ο οποίος είναι διαδραστικός, δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα στη χώρα μας δεν προέρχεται μόνο από τη χώρα μας, ούτε την αφορά μόνο. Ένας ηγέτης σαν τον Γιώργο Παπανδρέου μπορεί να συνεισφέρει και να προσφέρει πολύ σημαντικά πράγματα και φυσικά με ομάδα η οποία έρχεται να συμπληρωθεί από νεότερους ανθρώπους και όλα αυτά είναι ακριβώς η απάντηση σε ένα τεχνητό κατά την άποψη μου δίλημα, στο νεότερο ή γυρεότερο, το οποίο πολιτικά κατά την άποψη μου δεν υπάρχει. Δεν έχει όμως μια φθορά, δεν χρεώνεται σε εισαγωγικά από μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης και των πολιτών την ένταξη της Ελλάδος σε καθεστώς μνημονίων. Είδατε χθες στο Twitter, στα social media, φούντωσε αυτή η κουβέντα. Ο Γιώργος Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια. Το ότι φούντωσε η κουβέντα σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Έτσι. Αυτό και μόνο είναι ένα κέρδος για το κίνημα αλλαγής. Όσον αφορά σε αυτούς που μάθανε να λιδωρούνε τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι δύο ειδών, κατά την άποψή μου. Είναι πρώτον αυτοί οι οποίοι προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, συνεπώς δεν θα έρθουν να ψηφίσουν για το κίνημα αλλαγής και δεν τους ενδιέφερε ποτέ το Πασόκ, ήταν πάντοτε απέναντι στο Πασόκ, ας κόπτονται σήμερα κατά του Γιώργου Παπανδρέου. Και ένας δεύτερος, και μια δεύτερη μερίδα είναι η εσωκομματική, όπου γίνεται πολλές φορές μια διαστρέβλωση πολύ συνειδητή, γιατί υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές να υπηρετηθούν. Όλα αυτά δε και οι δύο πλευρές βασίζονται σε fake news, σε ψεύδι, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και για τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να μένουμε απέναντι, να αντιτασσόμεθα, και όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία, που είναι κατά της ρητορικής του μίσους, δεν μπορούν να μας πτώουν όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Μπλιάτση, να πω ότι όλο αυτό το διάστημα ζήσαμε μια δεκαετία η οποία είχε πολλές ανατροπές πολιτικά. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι κινούνταν με την ίδια άνεση εκλογικά από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά να συναντιόνται σε πλατείες, να συναντιόνται απέναντι σε μέτωπο αντιβολιαστικό. Τώρα, αν καθίσουμε και ακούμε όλες αυτές τις συνωμοσιολογίες, νομίζω ότι δεν βγαίνει πουθενά και δεν αφορούν κανέναν. Μας ενδιαφέρει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση, μας ενδιαφέρουν σοβαρές πολιτικές προτάσεις και είμαστε απέναντι σε κάθε ρητορική η οποία μειώνει όχι μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι είναι πραγματικά αξιολογότατοι και οι οποίοι, γιατί η υπεράσπιση απέναντι σε αυτήν τη ρητορική μίσους ενδιαφέρει και αφορά όλο το κίνημα αλλαγής, αφορά και τον χώρο μας και τη χώρα μας. Είδατε, είδατε χθες και πάρα πολύ στα social media, θυμήθηκαν αυτή τη φράση, τέλος πάντων, το λεφτά υπάρχουν. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ψεύδος και ένα fake news το οποίο έχει κυκλοφορήσει πολύ συνειδητά. Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου έχει πει λεφτά υπάρχουν εάν γίνουν αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Αποκόπτει η φράση δηλαδή ουσιαστικά. Βεβαίως, έχει αποκοπεί πολύ συνειδητά από μια βιομηχανία μηντιακή στην αρχή και μετά κυκλοφόρησε από ένα ολόκληρο σύστημα ακριβώς αποκομμένο το λεφτά υπάρχουν για να πλήξει την εικόνα του Πασόκ όταν το 2009 και κυκλοφόρησε το 2009, όταν ήμασταν η μόνη πολιτική δύναμη που κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, και αν πρέπει να μείνουμε σε κάτι από το παρελθόν, είναι αυτό. Είμαστε η χώρα που κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί που ήταν απέναντί μας, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι οποίοι και το αντιμνημονιακό μέτωπο που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτοί οι οποίοι όταν ήρθαν στην εξουσία και κυβέρνησαν, όχι απλώς φέραν μνημόνια, φέραν πολύ βαρύτερα μνημόνια από το μνημόνιο που φέραμε εμείς αναγκαστικά για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Η δική μας απάντηση είναι ότι εμείς έχουμε πολύ σαφείς αποδείξεις για το τι κάναμε για τη χώρα. Την κρατήσαμε στην Ευρώπη, σταματήσαμε τη χρεοκοπία που μας έφερε η κυβέρνηση Καραμάνη το 2009. Ας μας πούν όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν όλα αυτά τα fake news και βολεύονται με τη λιδωρία και με το ψεύδος τι έκανε ο καθένας. Και κυρίως ας μας πει
ο καθένας απέναντι σε αυτή την ατζέντα, τη σοσιαλδημοκρατική, την κεντροαριστερή, την προοδευτική ατζέντα που φέρνει ο Γιώργος Παπανδρέου, τι έχει να αντιτάξει απέναντι σε όλα αυτά. Αλλά τώρα, όχι μια δεκαετία μετά και να ερχόμαστε και να επανερχόμαστε. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο ως προς αυτό το ζήτημα. Μου έλεγα κάποιοι να ρίξουν τώρα έξω ψηφοφόροι του χώρου. Πάλι Παπανδρέου Καραμαλής Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα. Είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μία ονοματολογία πολιτικών αρχηγών, αλλά δεν κατάλαβα και οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι δεν ερχόταν από υποτιθέμενα πολιτικά τζάκια, είδαμε πώς προχώρησαν τη χώρα. Νομίζω ότι δύο πράγματα. Πρώτον, μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι το όνομα. Και δεύτερον, μας ενδιαφέρουν και εκείνοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δίνουν περιθώριο, οι οποίοι είναι ενεργοί πολιτικοί, δεν βολεύονται στο όνομά τους απλό, και αφήνουν περιθώριο και σε άλλους ανθρώπους να δράσουν. Ως προς τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι ένα μοντέλο πρώην πρωθυπουργού, το οποίο είναι ξεκάθαρα διαφορετικό από άλλα. Γιατί έρχονται κάποιοι και λένε, μα ένας πρωθυπουργός, συμπληρώνω δηλαδή και αυτό που λέγατε, ένας πρώην πρωθυπουργός έρχεται να ξαναζητήσει την αρχηγή από το κόμμα του ή από ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, που είναι συνασπισμός κομμάτων. Ναι, γιατί είναι ένα μοντέλο πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος δεν έκατσε στα έδρανα της Βουλής και στα ορεινά από το 2009 μέχρι το 2021 από Σχέρους Καραμαλής, ο οποίος είναι βουλευτής και δεν έχει μιλήσει ποτέ. Έχει δώσει τις μάχες του, δίνει τις μάχες του, βρίσκεται στο εξωτερικό, στη σοσιαλιστική διεθνή, είναι βουλευτής και έχει το θάρρος της γνώμης του απέναντι σε κυρίαρχες απόψεις και φυσικά παίρνει και το ρίσκο να έρθει και να διεκδικήσει, όχι να διοριστεί πολιτικός αρχηγός, αλλά έχει να διεκδικήσει με ίσους όρους την αρχηγία του πολιτικού του χώρου. Ένας πολιτικός που τολμά δεν μπορεί να αποθηκεύεται και να συσσωρεύεται απλώς με ονόματα της πολιτικής που έχουν μία βεβαιότητα και μία σιγουριά μια ζωή. Κύριε Πεταλωτή, πώς θα μεγαλώσει την παράταξη το χώρο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί καλείται και να τη μεγαλώσει εξ αριστερών, παίρνοντας ψηφοφόρους πάρα πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή επιστρέφοντα, να καταφέρουν να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι του τέος ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως να καταφέρει να πάρει και το χώρο του κέντρου που έχει προσετεριστεί, τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει ουσιαστικά να κάνει ένα άνοιγμα και στις δύο πλευρές. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Είναι δύσκολο ούτως ή άλλως το εγχείρημα. Όμως, ξέρετε, γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό που υπάρχει σήμερα ως κίνημα αλλαγής και που περιορίζεται στο 8% δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις προσδοκίες μιας δημοκρατικής παράταξης έτσι όπως εκφράζεται μέσα από το κίνημα αλλαγής. Θα πρέπει να γίνει κάτι οπωσδήποτε να μεγαλώσει. Και πώς μεγαλώνει, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου χθες μίλησε για προοδευτική διακυβέρνηση και είπαν διάφοροι ότι θέλει να κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όλα αυτά τα παραμύθια που κυκλοφορούν, είναι ότι απευθυνόμαστε στους προοδευτικούς πολίτες. Και προοδευτικοί πολίτες υπάρχουν παντού. Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι οι επιλογές που γίναν γιατί το πολιτικό σύστημα δεν ικανοποιεί πλέον τους ψηφοφόρους και υπάρχει μετακίνηση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Το προοδευτικό στοιχείο όμως, το οποίο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και εμείς έχουμε να πούμε συγκεκριμένα τι εννοούμε προοδευτικός πολίτης, είναι εκείνο το στοιχείο που υπάρχει οριζόντια στους ψηφοφόρους και σε όλο το πολιτικό σύστημα, που όταν απευθύνεις μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα και χτίσεις πάνω σε αυτήν, τότε πραγματικά θα μπορείς να μεγαλώσεις την παράταξή σου. Γιατί αυτή η παράταξη δεν μπορεί να περιορίζεται ούτε να εκπροσωπείται από άλλους οι οποίοι δεν την εκφράζουν, αλλά ούτε και να περιορίζεται σε ένα μικρό ποσοστό. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε και βλέπουμε όλοι μας όσοι κινούμαστε και φέρνουμε ανθρωπογεωγραφία του χώρου σε όλη τη χώρα και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αφενός μεν δεν εμπιστεύονται τα υπάρχοντα κόμματα, αφετέρου ασφικτιούν και προσπαθούν να βρουν διεξόδους και λέγαν όλοι κάντε κάτι. Αυτό το κάντε κάτι είναι γενικό και αόριστο. Αν δεν το οριστικοποιήσεις και αν δεν πεις ότι αυτό είναι το προοδευτικό, αυτός είναι ο δρόμος και η τροχιά της σοσιαλδημοκρατίας στην οποία πρέπει να μπει το κίνημα αλλαγής, αλλά και η χώρα και μέσα σε ένα διεθνή περίγυρο πολύ συγκεκριμένο, τότε δεν πρόκειται να σε ακολουθήσουν. Όμως
όταν έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς οι οποίοι εγγυώνται την σοσιαλδημοκρατική, το σοσιαλδημοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος, τότε νομίζω ότι είναι εύκολο, όχι εύκολο τεχνικά, εύκολο εννοώ ιδεολογικά και πολιτικά, υπάρχει δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα και υπάρχει η δυναμική επιστροφής κόσμου και κυρίως προσέλκυσης νέου κόσμου, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των νέων ανθρώπων δεν ψηφίζει ή δεν ψηφίζει ή δεν έρχεται να ψηφίσει τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε όσα βλέπουμε σήμερα από τη μια στη συντήρηση και από την άλλη από έναν που να εκπροσωπείται η υποτιθέμενη δημοκρατική παράταξη από ένα χώρο όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον πιστεύει και έχει κάνει συμμαχίες και έχει φέρει μια ατζέντα η οποία σε πολλά σημεία κάθε άλλο παρά προοδευτική ήταν. Άρα όταν απευθύνεις προς την κοινωνία συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες να εγγυώνται την προοδευτική διακυβέρνηση, τότε θα φέρεις και νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κριτήριο πολύ πιο σημαντικό από πολλούς από εμάς και γι' αυτό λέω ότι το νέο κρίνεται στην ουσία και όχι στην ηλικία. Από εδώ και πέρα τι έπεται, 20.000 υπογραφές κατέθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι 80 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ξεκινάτε τώρα, θα ξεκινήσει η περιοδία. Μέσα σε λίγες ώρες, γιατί υπήρχε και τεχνικό πρόβλημα, γιατί έπεσε η πλατφόρμα των υπογραφών, συγκεντρώθηκαν 20.000 υπογραφές από πολίτες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να έχουν άλλες 5.000 να έχουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κεντρικής Επιτροπής που δεν ήταν προσκύμενη στο ρεύμα, στο πω, του Γιώργου Παπανδρέου, ήρθαν και υπογράψαν την υποψηφιότητα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι σημαντικό για τη συμμετοχή. Και η συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία, ανεξάρτητα από τι θα ψηφίσει κανένας, είναι επιβεβλημένη για όσους ενδιαφερόμαστε για τον χώρο και μόνο πλούτος μπορεί να σημαίνει. Η επόμενη μέρα είναι πολύ κοντά, δεν εξαντλούμαστε απλώς σε μία υποψηφιότητα. Πάμε να συμμετέχουμε, να ψηφίσουμε όποιον υποψήφιο θέλουμε, γιατί όλοι οι υποψήφοι είναι πολύτιμοι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πλούτος και ήδη, κατά την άποψή μου, δημιουργήθηκε αυτή τη βδομάδα μία δυναμική η οποία εγγυάται και ένα πολύ καλύτερο μέλλον για το χώρο, το δημοκρατικό χώρο, που θα λειτουργήσει ως εργαλείο και για τη χώρα. Θα κερδίσει ο Γιώργος Παπανδρέου, κύριε Πεταλωτή? Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το ξέρει η κάλπη. Εγώ αυτό που μπορώ να έχω να πω είναι ότι θα υπάρξει μία πολύ συγκεκριμένη προοδευτική πρόταση. Εξαρτάται από τους ψηφοφόρους του Κινάλ, εάν την προκρίνουν για να μπορέσουμε να πάμε μία μέρα πιο μπροστά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ανατροπές που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν στο χώρο μας. Κύριε Πεταλωτή, ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Έχετε από εδώ και πέρα αρκετά πράγματα να κάνετε, περιοδίες. Συνδέξεις, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.